Με το βλέμμα στο άμεσο μέλλον και την μετά-COVID εποχή, ο επιχειρηματικός και επιμελητηριακός κόσμος κρίνει θετικά κάθε στήριξη που παρέχεται από την πλευρά της πολιτείας, χωρίς ωστόσο να κρύβει την αγωνία του. Με αφορμή τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, η επιμελητηριακή κοινότητα συνεχίζει να ζητά κούρεμα των χρεών που δημιουργήθηκαν εν μέσω πανδημίας και μέτρα που μπορούν να δώσουν προοπτική βιωσιμότητα σε εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και ανάσα σε όλες όσες σήμερα υπολειτουργούν. Περισσότερες διευκρινήσεις για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν ζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δημήτρης Δημητρίου, έχοντας υπόψη και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την υλοποίηση των προηγούμενων. Αυτά τα μέτρα στάθηκαν στα εξής σημεία. Ανακοινώθηκε ο 7ος κύκλος επιστρεπτέας προκαταβολής, ο οποίος θα είναι από 1.000 ευρώ έως 100.000, στον οποίο θα υπολογίζεται η μείωση του τζίρου για το τρίμηνο Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτη. Είναι καλοδεχούμενο το μέτρο, αλλά έχει κάποιες, θα έλεγα, κάποια σημεία στα οποία χρειάζεται διευκρίνηση. Θα πρέπει καταρχήν η σύγκριση του τζίρου να γίνει με το 2019 και όχι με το 2020. Επίσης, αυτή η πτώση θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένη, να μην είναι έολη πάλι. Το δεύτερο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα προκύψει μία απαλλαγή από την επιστρεπτέα προκαταβολή. Σε αυτήν εντάσσονται και ο πρώτος και δεύτερος και τρίτος κύκλος, χωρίς πάλι να αναφέρει το ποσοστό της πτώσης του τζίρου που πρέπει αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν, γράφοντας μάλιστα τη λέξη «σημαντική πτώση». Πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι αν η πτώση είναι 10, 20, 30 ή 50% για να ξέρουν και οι επιχειρηματίες που κινούνται. Η τρίτη θέση που ανακοίνωσε είναι ότι θα βοηθηθούν οι επιχειρήσεις για την συντήρηση και τήρηση των νέων θέσεων εργασίας επιδοτώντας τις πάγιες δαπάνες με ένα σοβαρό ποσό επιδότησης. Έτσι ακριβώς το αναφέρει, χωρίς πάλι να αναφέρει το ποσοστό αυτό της επιδότησης. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι αυτό έχει αναφορά στα 500 εκατομμύρια που διασφαλίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 10 μέρες, όπως είχαμε ανακοινώσει, και δυστυχώς ή ευτυχώς αφορά μόνο μεγάλες επιχειρήσεις. Θα είναι τόσο σκληροί οι όροι, θα χρειάζονται τέτοιοι δείκτες σε μια επιχείρηση που δεν μπορεί ο ατομικός επαγγελματίας, ο πολύ μικρός επαγγελματίας, να μπει σε αυτό το μέτρο. Άλλωστε αυτό το καταμαρτυρά και το ίδιο το ποσό, 500 εκατομμύρια για 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις, καταλαβαίνετε ότι δεν αφορά όλες τις επιχειρήσεις αυτό το μέτρο. Στάθηκε σε ένα τέταρτο θέμα στο πρόγραμμα Γέφυρα, ότι είναι ήδη σε διαβούλευση ώστε οι επιχειρήσεις να ευνοηθούν για τα δάνειά τους με την ενίσχυση έως 90% και αν πρόκειται για δάνεια που έχουν έρθει σε μη εξυπηρέτηση, αυτό το ποσοστό θα πέφτει. Εδώ υπάρχουν 2-3 παρατηρήσεις, αγαπητοί φίλοι. Το ένα είναι ότι ακόμη βρισκόμαστε στη διαβούλευση. Το δεύτερο είναι ότι το Μάιο που υπολογίζει η κυβέρνηση να αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό το μέτρο, θα έχουν κοκκινήσει πολλαπλάσια δάνεια από ό,τι είναι σήμερα. Άρα αυτό θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη η κυβέρνηση και να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα για επιχειρήσεις που πλήττονται έως και σήμερα. Και τέλος, να μιλήσουμε για τις φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές που θα επιδοτηθούν αυτό το διάστημα για επιχειρήσεις που πλήττονται. Ο μήνας έχει 11 και ακόμη η κυβέρνηση δεν έχει βγάλει ούτε ΦΕΚ ούτε ανακοίνωση για το ποια ΚΑΔ πλέον θεωρούνται πληττόμενα. Θα σας πω ένα παράδειγμα που αφορά και την αποπληρωμή του ενοικίου για τον μήνα που περνάμε. Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν είναι πληττόμενες, δεν έχουν δικαίωμα απαλλαγής ενοικίου, ενώ μπορούν να βάλουν τους εργαζόμενούς τους σε αναστολή ή και το ανάποδο. Άρα λοιπόν ισχύουν πολλά μέτρα, πολλά σταθμά για πολλές επιχειρήσεις και μία από αυτές είναι ο κλάδος των καταστημάτων των αγροεφοδίων που μέχρι το Γενάρη είχαν απαλλαγή ενοικίου. Σήμερα συνεχίζουν να μπορούν να μπαίνουν σε αναστολή οι επιχειρήσεις, αλλά δυστυχώς δεν έχουν καμία απαλλαγή των ενοικίων τους.
Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι το επιμελητήριο αναζητά τα στοιχεία που αφορούν την ενίσχυση των επιχειρήσεων στο νομό Ιωαννίνων από την έναρξη της πανδημίας έως σήμερα, προκειμένου να έχει μια πραγματική εικόνα ως προς την υλοποίηση των μέτρων στήριξης. Πάντως, σύμφωνα με τον κύριο Δημητρίου, υπάρχει αδικία στον τρόπο κατανομής των διάφορων χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και ειδικές περιπτώσεις που δεν έχουν ληφθεί υπόψη από την κυβέρνηση, όπως είναι οι επιχειρήσεις στο νησί των Ιωαννίνων. Με προλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή τη διεργασία. Ήδη ψάχνουμε να βρούμε στοιχεία από το Υπουργείο. Θα σας πω μόνο ότι δεν είναι πολύ εύκολο να βρούμε στοιχεία από την αρχή του Μαρτίου του 2020. Πρέπει να έχουμε ίσως και την άλλη εβδομάδα πλήρη στοιχεία για κάθε μέτρο ενίσχυσης, τι χρήματα πέσανε στο νομό Ιωαννίνων, τι αιτήσεις γίνανε από επιστρεπτές, μη επιστρεπτές, από ΤΕΠΗΧ, από το 80-20, από όλα τα εργαλεία, όπως λέγονται, ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας. Το έχουμε πει πολλές φορές με παραδείγματα, απλά δεν θέλουμε να παρεξηγηθούμε με πολλούς συναδέλφους. Υπάρχουν επιχειρήσεις, ειδικά στα παράλια της Ηπείρου, που είναι κλειστές όλο το χειμώνα και πήραν τις επιστρεπτές μέχρι και την 6 σε πολύ υψηλά νούμερα, και τα δικά μας καταλήματα στα ορεινά δεν έχουν πάρει αυτή την επιστρεπτέα προκαταβολή. Υπήρχε αδικία στο σύστημα, υπήρχε αδικία στο πρόγραμμα ΤΕΠΗΧ, υπήρχε αδικία στο πρόγραμμα 80-20, τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές και θα είμαστε και πιο συγκεκριμένοι στο άμεσο μέλλον. Να μιλήσουμε και για τις πολύ ειδικές περιπτώσεις που η κυβέρνηση δεν έχει πάρει υπόψη της. Και θα σας μιλήσω για το νησί της πόλης μας, για το νησάκι της Λίμνης. Ένα νησί που με βάση τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα είναι επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές. Μπορείς να κάνεις click in shop ή click away, αλλά αν βρείτε έναν άνθρωπο που πέρασε με το καραβάκι απέναντι να πάει να ψωνίσει σε αυτές τις επιχειρήσεις, τότε πρέπει να τον βάλουμε στην ιστορία. Είναι επιχειρήσεις που είναι κλειστές για πάρα πολλούς μήνες. Είναι επιχειρήσεις που δεν έχουν μπει στις επιστρεπτές προκαταβολές, εκτός από τα 500 κατά περίπτωση και όχι πάντα. Είναι επιχειρήσεις που πλέον έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στις οικογένειές τους και στην επιβίωση. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να δει και αυτές τις πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, κάτι για το οποίο θα φροντίσει και το επιμελητήριο για αυτό το θέμα.